Αυτές τις εικόνες παρουσιάζει δρόμο στη φορτέτσα. Τμήμα του δρόμου κατέρευσε από τα ορμητικά νερά, ενώ από καθαρή τύχη αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Ποτάμι το νερό, τι να σας πω, λάσπη. Το δρόμο περνάει πάρα πολλά φωτιά. Πάρα πολλά. Σας λέω, από εδώ δεξιά πηγαίνουμε, πιάνουμε Παπαναστασίου, βγαίνουμε στο κέντρο. Μπορούσε να πέσουν αυτοκίνητα, να σκοτωθούν άνθρωποι. Ο επίμαχος δρόμος, ο οποίος οδηγεί προς το Ηράκλειο, έκλεισε και τα οχήματα, με δημότες να περιγράφουν τις εφιαλτικές εικόνες, τις οποίες αντίκρισαν χθες το πρωί. Αυτή την κλίση που βλέπετε, ναι, τρέχα νερά εδώ. Και εγώ που σηκώθηκα το πρωί, βρήκα αυτό να είχε πέσει αυτό το κομμάτι. Μεγάλη ζημιά και φοβάμαι μήπως είναι επικίνδυνη η ώρα που έγινε, αν περνούσε κόσμος, διότι περνάνε αυτοκίνητα από εδώ, θα μπορούσε να είχε πέσει. Η γη έχει φθαρεί και αυτό είναι επικίνδυνο για το μέλλον. Θα πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις, τονίζουν δημότες, οι οποίοι ανησυχούν για τις περιουσίες τους, στην περίπτωση κατάρρευσης και άλλων τμήματων του δρόμου. Δεν πρέπει να φτιαχτούνε. Αυτά τώρα, αν ξανακάνει άλλη μία βροχή τέτοια, θα φύγουν όλα τώρα, αφού άρχισε και φεύγει αυτό το πράγμα, θα συνεχιστεί. Ο Βασίλης Λαμπρινός ενημέρωσε το κυβερνητικό κλιμάκιο για τα προβλήματα και τις ζημιές που υπήρξαν στον Δήμο Ηρακλείου, τονίζοντας την ανάγκη εκπόνησης και χρηματοδότησης μελέτης για τα επικίνδυνα σημεία, ώστε να υπάρξουν οι ανάλογες παρεμβάσεις. Και όπως συζητήσετε με τις υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας, για μια μελέτη που θα επισημαίνει καταρχήν τα σημεία τα οποία είναι ευεπίφορα για την πρόκληση παρομοίων φαινομένων. Και θέλουμε να χρηματοδοτεί αυτή η μελέτη το ταχύτερο δυνατόν, να προλάβουμε για το μέλλον παρόμοιες καταστροφές. Και νομίζω ότι όλα μπορούν να αποκατασταθούν εάν κινηθούμε γρήγορα και μελετημένα. Εν τω μεταξύ, 22 μέρες μετά τις μεγάλες καταστροφές, σε Αλικαρνασσό και Καρτερό αναζητούνται λύσεις από τη ΔΕΙΑΗ σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Να πάρουμε κάποια μέτρα αυτή τη στιγμή άμεσα και να γίνει όμως μια γενική μελέτη για όλη την περιοχή. Ακριβώς πρέπει να γίνει ένα μεγάλο έργο το οποίο θα μπορέσει να παίρνει τα νερά του τη βιομηχανική, τα οποία πρέπει να τονίσω ότι αυτή η ΕΤΒΑ και αυτή είναι υπεύθυνη για το έργο αυτό. Και θα έχουμε τις εννοήσεις από τους να μπορέσουμε, διότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Όσο την περιοχή του Καρτερού, είπαμε ότι το πρώτο που θα κοιτάξουμε είναι αν μπορέσουμε να κρατήσουμε κάποια νερά από ψηλά, γιατί αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Και το δεύτερο, να ανοίξουμε λίγο τον αγωγό που βρίσκεται στα χαμηλά κοντά στην εκκλησία του Άι Γιάννη εκεί πέρα.